Καλώς ήρθατε, κύριε Κόνσουλα. Και καλό μήνα σε όλους. Είδα ότι και εσείς με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούσατε, γιατί είστε ώρα στο στούντιο, αυτή την ιστορία. Είναι πραγματικά ένα συγκινητικό θέμα και ό,τι θα πούμε από εδώ και πέρα μάλλον θα ακουστεί πιο πεζό σε σχέση με το ρεπορτάζ που μόλις είδαμε. Αν κάτι συνεισφέρει, ας το πούμε, στην επιτυχία της εκπομπής, στο μακρύ της βίο, είναι η σύνθεση διαφορετικών πραγμάτων και συναισθημάτων. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε χθες τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυρανάκη. Φαντάζομαι τον είδατε ή σε πραγματικό χρόνο ή μετά, εν ώψη της σημερινής μας συνάντησης, στο κομμάτι που σας αφορούσε. Είπα λοιπόν δύο φορές ότι συζητούμε, κάλεσε να επικρατήσει κοινή λογική, με σαφή υπαινιγμό ότι η δική σας πλευρά δεν την ακολουθεί, την κοινή λογική. Η απέναντι πλευρά, όπως χαρακτηριστικά είπε. Η απέναντι πλευρά. Είπα όμως κάτι. Αυτά που λέμε ιδιωτικά, να τα συμφωνήσουμε και δημόσια και να προχωρήσουμε. Αυτό σημαίνει, δεν θέλω να σταθώ στο αν υπάρχει ένα παρασκήνιο κλπ. Θα μας το πείτε εσείς στην εξέλιξη της κουβέντας. Σημαίνει ότι, για να πούμε, γιατί δεν είπα ποιο είναι το θέμα. Καμιά φορά παρασυρώμαστε. Το θέμα λοιπόν που το συζητούσαμε και χθες, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε κάθε μέρα όλο το περιεχόμενο της εκπομπής, είναι η ψηφιοποίηση των συμβολέων. Αυτό δηλαδή που θα διευκόλυνε, όπως το λέει το Υπουργείο, την ομαλή λειτουργία του κτηματολογίου επιτέλους, με έναν ορίζοντα που δεν είναι και τόσο μακρινός, το 25. Για έλατε να μας πείτε πού βρίσκεται αυτή η διαπραγμάτευση που κρατάει και καιρό τώρα, έτσι. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο ίδιος ο Υφυπουργός χθες, ήταν 8 χρονών όταν ξεκίνησε ο θεσμός του κτηματολογίου και έχει φτάσει 36 σήμερα. Και να προσθέσω κι εγώ, έχει δαπανηθεί περί το 1,5 δις ευρώ για το θεσμό του κτηματολογίου και κτηματολόγιο δεν έχουμε δει. Να πω ότι για να έρθω έτσι κοντά στην περιοχή μας, ότι το μισό νησί της Αλονίσου, σύμφωνα με τα γεωχωρικά δεδομένα, βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι στο συμβολογράφο, το πρόβλημα δεν είναι στην ψηφιοποίηση. Ας μην γελιόμαστε ούτε στο πώς συντάσσονται τα συμβόλαια. Τα συμβόλαια όπως συντάσσονταν πάντα με τον ίδιο τρόπο συντάσσονται και σήμερα, με πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Για την οποία βέβαια υπεύθυνο δεν είναι το συγκεκριμένο Υπουργείο. Απέναντίας μπορώ να πω μέσα στην έρημο της ελληνικής γραφειοκρατίας υπάρχει μια όαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις διάφορες εφαρμογές, κυρίως μέσα στην πανδημία, που έχουν τεθεί σε λειτουργία και έχουν εξυπηρετήσει όλους μας τόσο ως πολίτες όσο και ως επαγγελματίες. Ως προς την πρώτη εντύπωση που έχει δημιουργηθεί και με πάρα πολλά δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου των Αθηνών κυρίως, όπου το τελευταίο διάστημα μας έχουν βάλει στο στόχαστρο και είναι κάτι που δεν μας άρεσε καθόλου, διότι θεωρούμε ότι όλα αυτά εκπορεύονται από κάπου. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες συναντήσεις με το συγκεκριμένο Υπουργείο, με τον Υφυπουργό, που όντως τον έχουμε δει όχι 4 φορές για το ίδιο θέμα. Η πρώτη συνάντηση ήταν καθαρά θυμοτυπική για να τον γνωρίσουμε. Ουσιαστικά μία σημαντική τελευταία συνάντηση έγινε, όπου τέθηκαν κάποιες βάσεις για το ψηφιακό συμβόλαιο. Και τι εννοούμε ψηφιακό συμβόλαιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο ουσιαστικά το αντίγραφό του θα ανεβαίνει με ψηφιακή υπογραφή του συμβολογράφου σε κάποιο cloud, σε κάποιο σερβερ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την από εκεί και πέρα επεξεργασία του. Το γεγονός λοιπόν, η κατηγορία που μας προσάπτεται όλο αυτό το διάστημα ότι οι συμβολογράφοι δεν θέλουμε να ψηφιοποιηθούμε είναι εντελώς ψευδής. Σας πληροφορώ ότι εγώ ίδιος έχω ψηφιακή υπογραφή, όπως και ο σύλλογος τον οποίο προεδρεύω έχει ψηφιακή υπογραφή τα τελευταία 10 χρόνια, όπου οι περισσότεροι πολίτες απέκτησαν στο διάστημα της πανδημίας. Ψηφιακά αντίγραφα εκδίδονται εδώ και πάρα πολύ καιρό από εμάς και μάλιστα μπορεί να τα κατεβάσει δωρεάν ο πολίτης από κάποιες εφαρμογές, όπως αυτή της υπηρεσίας μιας τάσης, των επιμελητηρίων δηλαδή, όπως και την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ σχετικά με τα συμβόλαια. Άρα η δεύτερη κατηγορία, ότι θέλουμε το χαρτί για να έχουμε παραπάνω έσοδα,
καταρρύπτεται. Όπως επίσης να πούμε ότι ο συμβολογράφος δεν ζει από τα έσοδα των αντιγράφων. Άρα λοιπόν... Πού έδραζεται λοιπόν η διαφωνία, γιατί καταλαβαίνω ότι αν συνενούσατε θα είχατε ήδη συμφωνήσει, δεν θα έμπαινε κανένα θέμα διαφωνίας, επανάληψης συνάντησης ή συναντήσεων όπως λέει ο Υπουργός κλπ. Κοιτάξτε, η δική σας πού εδράζεται λοιπόν η διαφωνία? Υπήρξε μια αρχική, θέλω να πιστεύω, σκέψη του Υπουργείου. Τα συμβόλαια να υπογράφονται όχι σε χαρτί έτσι όπως γνωρίζουμε σήμερα, και δεν αναφέρομαι σε όλη τη γραφειοκρατία ενός συμβολαίου, γιατί το όλο θέμα γίνεται για να γίνει πιο γρήγορα η καταχώρηση του κτηματολόγιου. Κανείς δεν ασχολείται με το τετράμινο, εξάμινο, οχτάμινο πολλές φορές που χρειάζεται προκειμένου να καταρτιστεί μια δικαιοπραξία. Η όλη ιστορία λοιπόν γίνεται για αγοραπολισίες, τουλάχιστον στην αρχή και μόνο ακινήτων, που βρίσκονται εντός λειτουργούντος κτηματολογίου, στις υπεροχές δηλαδή όπου υπάρχει κτηματολόγιο. Η αντίρρησή μας λοιπόν είναι, και η αντίθεσή μας, ότι αυτά δεν μπορούν να υπογράφονται εξ αποστάσεως ή με ψηφιακά μέσα, αλλά με την αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλουμένων στο γραφείο του συμβολογράφου, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της λατινικής συμβολογραφίας. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι κάθε χρόνο, κάθε μέρα μάλλον, διακινούνται δισεκατομμύρια χρημάτων, είτε ευρώ είτε δολαρίων, με απόλυτα ψηφιακό και ασφαλή τρόπο. Να σας υπενθυμίσω, και το ξέρετε και εσείς ο ίδιος πάρα πολύ καλά, το έχετε αναδείξει πολλές φορές μέσα από τις εκπομπές σας, τις κλοπές κωδικών πρόσβασης που γίνονται τόσο σε κάρτες, όσο και με κάποια μηνύματα που στέλνονται στα κινητά μας, τηλέφωνα, είτε SMS, είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και ξαφνικά βλέπουμε κάποια χρήματα να λείπουν από το λογαριασμό μας, με ένα απλό μήνυμα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο ασφαλές να παίξουμε την περιουσία, τη μεταβίβαση ενός ακινήτου με κωδικούς TaxisNet. Αυτό που ζητάμε εμείς λοιπόν είναι η ασφάλεια της συναλλαγής, να ξέρει ο πολίτης ότι με ασφάλεια θα μεταβιβάσει το ακίνητό του, ότι θα το μεταβιβάσει ο ίδιος και όχι κάποιος τρίτος, είτε συγγενικό του πρόσωπο ή όχι, ή κάποιος απατεώνας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, με ψηφιακό τρόπο. Αυτό αποκλειστικά και μόνο είναι το ζητούμενο. Η ασφάλεια της συναλλαγής είναι το όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί τόσα χρόνια ο συμβολογράφος είναι αυτός ο οποίος εγγυάται τη συναλλαγή. Ο φόβος για τη συναλλαγή χρήματος δεν έχει αυτή η διαδικασία. Είναι ένα άλλο βήμα πριν ή μετά, όπως θα το ορίσει ο καθένας. Λέτε όμως ότι θέλετε να διασφαλιστεί οποιαδήποτε, έστω και απίθανη διαρροή κωδικών, TaxisNet και λοιπά, η προστασία λοιπόν των εμπλεκομένων μερών σε αυτή τη διαδικασία. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα τα βρει το Υπουργός χθες. Σαφώς. Πώς θα τα βρείτε, πώς θα τα βρείτε, σε ποιο πεδίο, αφού εσείς βάζετε αυτόν τον αστερίσκο της ασφάλειας? Από εμάς υπάρχει κάθε καλή πρόθεση. Χρόνια συνεργαζόμαστε για τη βελτίωση του χάους που επικρατεί στο κτηματολόγιο, με την εκάστοτε ηγεσία είτε του κτηματολογίου είτε του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τότε που πέρασε στην αρμοδιότητά του, όπως είπε και χθες ο Υπουργός σε εσάς. Έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις, διότι ας μην γελιόμαστε, το κτηματολόγιο είναι το δεύτερο σπίτι μας. Δεν θέλουμε κι εμείς να ζούμε σε ένα χάος. Ήδη υπήρχε μια συνάντηση προγραμματισμένη για προχθές για την διόρθωση κάποιων προδήλων σφαλμάτων, να γίνονται πολύ γρήγορα και πολύ αυτόματα, διότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 150.000 συμβόλαια προς καταχώρηση και μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν 300.000, και σε αυτό δεν οφείλεται, δεν φταίει ο συμβολογράφος ούτε ο πολίτης, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά και μόνο το κτηματολόγιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι με αυτή την διαδικασία και με τη συνεχή βοήθεια του συμβολογραφικού κόσμου μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι στην ψηφιοποίηση. Ακόμα και σήμερα, νομίζω πριν από λίγο, εστάλει μία επιστολή στον Υφυπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, προκειμένου να ξανασυναντηθούμε και να δούμε με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Άρα να περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους, που είναι η καταληκτική ημερομηνία που μας είπε και εκείνος, εξέλιξη, μέσα στο μήνα ενδεχομένως. Θα πρέπει να γίνει πολύ νωρίτερα και να μην περιμένουμε να φτάσουμε τελευταία στιγμή, όπως συνήθως στην Ελλάδα γίνεται. Ωραίοτατα. Άρα καταλαβαίνω ότι και δική σας πρόθεση είναι να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα.
Η δική μας πρόθεση είναι να είμαστε πάντοτε αρρωγός της πολιτείας όπως είμαστε, όπως τόσες φορές και σε τόσα θέματα έχουμε βάλει πλάτη. Ουδέποτε λοιπόν αρνηθήκαμε κάτι τέτοιο, γενικότερα στην πολιτεία και ειδικότερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κυρία Κόνσουλα.